Γεια χαρά σε όλους λοιπόν παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα Audi A4 του φίλου μου Κώστα, ο οποίος ήρθε για να δοκιμάσουμε διάφορες ζάντες. Ήρθε να τις δοκιμάσουμε όχι για να δει αν του αρέσουν, έχουμε δει ακριβώς τι θέλει και τι του άρεσε. Απλά το θέμα του είναι ότι έχει μεγάλα φρένα. Επομένως, μια δοκιμή είναι σίγουρα απαραίτητη. Το θέμα μας όμως για σήμερα είναι ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ακριβώς ίδιο με το δικό μου αυτοκίνητο όταν το είχα πρωτοαγοράσει. Επομένως, θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα σήμερα για να δείτε κι εσείς και να ξαναθυμηθώ κι εγώ πώς ήταν το αυτοκίνητό μου όταν το αγόρασα και πώς έγινε στην πορεία. Πώς κατέληξε δηλαδή. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα έξω να γνωρίσουμε το φίλο μας Κώστα, να δούμε το εργαλείο του και να δοκιμάσουμε τις ζάντες και αμέσως μέσα να δούμε τις διαφορές του αυτοκίνητου μου πώς ήταν και πώς έγινε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το A4 του φίλου μας. Είναι ολόιδιο με το δικό μου όπως το είχα αγοράσει. Ήρθε εδώ πέρα ο φίλος μας για να δώσουμε λύση σε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Πολλοί από εσάς θα πείτε που είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα φρένα είναι τεράστια, όπως βλέπετε δεν χωράει τίποτα. Επομένως, η επιλογή της ζάντας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί θέλουμε ακριβώς τα σωστά offset, το πόσο μέσα ή πόσο έξω δηλαδή θα κάτσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και την απόσταση στο φτερό, αλλά και να μην βρίσκουν τα φρένα. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ πέρα, έχω πάρει κάποιες δοκιμαστικές ζάντες που είναι ίδιες με τις δικές μου, με το φίλο μας εδώ πέρα, για να τις δοκιμάσουμε πάνω και να καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε ακριβώς σε θέμα διάστασης, γιατί το σχέδιο το έχουμε βρει όπως σας είπα και πριν. Πάμε λοιπόν να σηκώσουμε το αυτοκίνητο, να ξεκινήσουμε τις δοκιμές για να δούμε τι θα καταλήξουμε στο τέλος. Αυτές εδώ πέρα είναι λοιπόν οι ζάντες οι οποίες διαλέξαμε, οι οποίες σαν πρώτη όψη φαίνονται ίδιες, αλλά η διαφορά τους είναι τι. Αυτή εδώ είναι 19x8,5 και βλέπω ότι τα μπράτσα δεν κάνουν τόση κούρμπα στη μέση, κάνουν μόνο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Η άλλη όμως είναι 9,5, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτές εδώ είναι ίδιες, αλλά σε άλλο χρώμα με αυτές που φοράω εγώ. Αυτή εδώ λοιπόν που είναι 9,5 βλέπετε ότι έχει μια ελαφριά κλίση εδώ που πάει να κατέβει. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε εμείς στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι να δοκιμάσουμε μία την μπροστά και μία την πίσω, να δούμε τι θα χωρέσει σε αυτά τα φρένα που φοράει ο φίλος μας, για να καταλήξουμε στην διάσταση και στο offset όπως είπα και στην αρχή, και μετά πάω να φέρω το αυτοκίνητό μου για να τα συγκρίνουμε δίπλα-δίπλα. Μείνετε συντονισμένοι. Όπως βλέπετε έχουμε βάλει τη ζάντα και φαίνεται να έχει πάρα πολύ χώρο για να περάσει το φρένο. Φυσικά από μακριά το φρένο δείχνει ακόμη πιο μεγάλο, και αυτό γιατί η ζάντα είναι μαύρη, επομένως αν δώσουμε λίγο χρώμα στο φρένο θα φανεί τεράστιο. Και πάνω στο αυτοκίνητο έδειξε τέλεια. Οι ενοχές είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουμε κανένα θέμα. Γυρνάει κανονικά. Φυσικά δεν θα μπορέσουμε να την βιδώσουμε γιατί αυτή είναι άλλο καρέ, είναι 5120, οι τρύπες αυτές καθορίζουν το καρέ. Το αυτοκίνητο αυτό όπως και όλα τα Audi έχουν 5112. Πάμε λοιπόν τώρα να την βγάλουμε, να βάλουμε και την 9,5 η οποία είναι και επιθυμητή φυσικά για να δείχνει ακόμα πιο πρισμένο στο μάτι, όσο πιο φαρδιά τόσο καλύτερα στο τελικό σύνολο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και την άλλη για να δούμε τι θα βάλουμε ακριβώς. Η 9,5 μας έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία, τόσο στο μάτι όσο και στην απόσταση που θέλουμε για το φρένο. Ένας πολύ πρόχειρος τρόπος να δούμε αν βρίσκει είναι αυτός εδώ. Βάζουμε το παχύμετρο εδώ, ένας πολύ μπακάλικος τρόπος είναι αυτό. Επομένως, βλέπετε ότι έχουμε ένα πόντο ακριβώς. Αυτό σημαίνει τι, η συγκεκριμένη ζάντα είναι offset 35. Αν εμείς την πάρουμε με 45, θα ξύνουμε ίσα ίσα εδώ πέρα. Πήραμε ακριβώς τις μετρήσεις που θέλαμε, είμαστε εντάξει, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Το μόνο που μένει να καταλήξουμε και στο τελικό χρώμα της ζάντας
για να φτιάξουμε και αυτό εδώ πέρα το project. Λοιπόν, πάμε τώρα να φέρουμε το δικό μου το αυτοκίνητο. Δεν το ξέρει ο Κώστας αυτό ακόμα. Θα το φέρω δίπλα για να δει από μόνος του τις διαφορές του πώς, τι αμάξι έχει και τι αμάξι μπορεί να φτιάξει. Πάμε να μοντάρουμε αμέσως τώρα το λάστιχο, να το βάλουμε πάλι πίσω στη θέση του για να κάνουμε τις τελικές συγκρίσεις. Κλασική σφιγκοφωλιά, κάθε φορά που έχω ένα Audi εδώ πέρα πάντα θα έρθει και ακόμα ένα. Είναι εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ζαγό, ο Ζαγοράκης, είναι ο εξπέρ στις αλυφές και αυτά θα τον δούμε κάποια στιγμή και πάμε να δούμε λίγο το εργαλείο που οδηγεί. Το εσωτερικό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή, καθώς τώρα είναι λίγο βιαστικός, ήρθε απλά να τσεκάρουμε τον αέρα. Πάμε να τον χαιρετήσουμε και εμείς θα πάμε να συνεχίσουμε λίγο τη δουλειά μας στο Audi. Πάλι πίσω στην εργοστασιακή κατάσταση, όπως βλέπετε, κάπως έτσι πριν αρκετά χρόνια ήταν το αυτοκίνητό μου και τώρα, λίγα χρόνια μετά, είναι έτσι. Τώρα θα μου πεις ποιες είναι οι διαφορές, ασημή με μαύρο. Έχουν αλλάχτεί φρένα, ζάντες, ανάρτηση, σαλόνι, έχω διάφορα πράγματα, γιατί άμα δείτε εδώ πέρα, δείτε πώς είναι το εργοστασιακό το φτερό και πώς είναι το δικό μου. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Βλέπετε ότι και πίσω, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι αρκετά διαφορετικό. Φυσικά φρένα, ζάντες, χαμηλώματα δίνουν αισθητή διαφορά στο πώς ήταν και πώς έγινε. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε ότι και μπροστά το φτερό έχει ανοίξει πάρα πολύ και κάπως έτσι ήταν εργοστασιακό. Τα φανάρια είναι τα ίδια και μάσκα είναι ίδια, απλά εγώ έχω προσθέσει ακόμα ένα κομμάτι εδώ κάτω και τις γρίλες μπροστά, αυτές εδώ τις γρίλες και μαζί με αυτό το spoiler εδώ πέρα έχει δείξει αυτό εδώ πέρα αυτή εδώ πέρα η διαφορά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε, είδατε τις διαφορές του πώς ήταν το αυτοκίνητό μου, πώς θα γίνει μετά και μείνετε συντονισμένοι για το πώς θα γίνει το αυτοκίνητο του Κώστα. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε περίπου 3 εβδομάδες περίπου για να έρθουν οι σωστές ζάντες κατόπιν παραγγελίας και μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο part του συγκεκριμένου αυτοκίνητου που θα γίνει και η τοποθέτηση και θα δείτε ακριβώς το σύνολο. Στο επόμενο βίντεο θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ζάντες, μέχρι τότε εμείς θα τα λέμε. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να είστε μαζί μας σε όλα τα επόμενα project.